Πάμε λίγο να πιάσουμε το οικονομικό ρεπορτάζ, θέματα που έχουν να κάνουν με τις υποχρεώσεις μας μέχρι το τέλος του έτους και βέβαια κάποια δεδομένα τα οποία ίσως μας ανησυχήσουν και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η ατζέντα της συζήτησης με τον κύριο Μανώλη Καφτάκη, τον φοροτεχνικό, περιλαμβάνει βέβαια φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του έτους ως το κεντρικό θέμα, γονικές παροχές δωρεές στο μικροσκόπιο, κάποιες μεταβιβάσεις ακινήτων αλλά και χρημάτων, έρχονται καμπάνες με αφορμή ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε 171.000 εταιρείες πανελλαδικά. Και βέβαια όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα τέλη κυκλοφορίας 2023. Πάμε στον κύριο Καφτάκη να τα βάλουμε σε μία σειρά. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Βραγιδούλη, μια χαρά. Είναι θέματα τα οποία αφορούν μία μεγάλη έτσι, μερίδα Ελλήνων φορολογουμένων. Και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τις γονικές παροχές, με τις δωρεές. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκονται μεταβιβάσεις ακινήτων και χρημάτων, σωστά? Σωστά. Εδώ να θυμίσουμε ότι με νόμο του 2021 έχει αυξηθεί το αφορολόγητο για αγωνικές παροχές και δωρεές μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, δηλαδή στην ουσία μεταξύ των τέκνων και των γονέων και αντίστροφα. Ένα πεδίο το οποίο είναι πολύ συμφέρον για τους φορολογούμενους που επιθυμούν να μεταβάσουν είτε εκείνη την περιουσία είτε μετρητά. Τώρα, επειδή έχουν διαπιστωθεί διάφορα φαινόμενα καταστρατήγησης, οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν ιδιαίτερη προσοχή, όσοι δηλαδή επιθυμούν να κάνουν τέτοιες γονικές παροχές ή δωρεές, καθώς η προϋπόθεση για να έχει κάποιο το αφορολόγητο είναι ότι πρέπει η μεταφορά των χρημάτων να γίνει με τραπεζικό μέσο. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή αποδεικτικό ότι μεταφέρθηκαν από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή στον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου. Εδώ πρέπει να πούμε και ότι αυτό το αφορολόγητο δεν ισχύει μεταξύ των αδελφών και επειδή έχουν παρουσιαστεί αρκετά φαινόμενα όπου γίνεται μια μετρηγονική στην ουσία μεταβίβαση χρημάτων, δηλαδή το ένα τέκνο το μεταβάζει στο γονέα προκειμένου ο γονέας μετά να το μεταβιβάσει στο άλλο τέκνο, το Υπουργείο Οικονομικών με πρόσφατη απόφαση έχει φυστεί στην προσεγγίση στους ελεγκτές και το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν έλεγχοι πάνω σε αυτό το θέμα, αν έχουν τηρηθεί δηλαδή οι σωστές διαδικασίες. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, ας πέσει κάρτα, είναι το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει βέβαια με τις τρεις θεματικές που έχουμε επιλέξει να ασχοληθούμε με τον κύριο Καφτάκη και αφορά βέβαια τις γονικές παροχές και τις δωρεές. Είναι κάτι το οποίο, κύριε Καφτάκη, το είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Όχι, είναι κάτι καινούριο, ισχύει από το 2021, ο νόμος ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2021. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ευνοϊκό για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όσοι γονείς έχουν σκοπό να προβούν σε γονικές παροχές ή δωρεές, πρέπει να σπεύσουν να το κάνουν, διότι έχει διαμορφωθεί ένα πραγματικά ευνοϊκό περιβάλλον για αυτά τα πράγματα. Απλά αυτό που πρέπει να κάνουν πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, μελετημένα με τη συμβουλή ενός φοροτεχνικού, να μπορέσουν να διεκπαιρώσουν σωστά την υπόθεση, γιατί κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με φορολογική επιβάρυνση εκεί που θα μπορούσαν να μην πληρώσουν τίποτα. Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στο δεύτερο θέμα, στη δεύτερη κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, στην δεύτερη θεματική που έχει να κάνει με τις ταμιακές μηχανές και με το γεγονός ότι στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έχουν μπει, έχουν εισέλθει χιλιάδες επιχειρήσεις. Κύριε Καφτάκη. Σωστά. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπόχρεες για τη χρήση ταμιακών μηχανών. Στην ουσία μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 πρέπει να διαθέτουν ταμιακές μηχανές οι οποίες να έχουν τη δυνατότητα να διασυνδεθούν online με την αντίστοιχη πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών και να διαβιβάζουν σε καθημερινή βάση τα δεδομένα των ταμιακών μηχανών. Με πρόσφατη απόφαση, από 1η Νοεμβρίου και μετά, όσες από αυτές τις ταμιακές μηχανές δεν προβαίνουν σε αυτή τη διαβίβαση, θα έρθουν αντιμέτωποι οι επιχειρήσεις με πολύ αυξημένα πρόστιμα. Εδώ πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι επιχειρήσεις σε μεγάλο βαθμό, αυτό που λέει, μπορώ να σας μεταφέρω σαν εικόνα που έχω από την αγορά, έχουν αντικαταστήσει τις ταμιακές τους μηχανές, έχουν προμηθευτεί δηλαδή με ταμιακές μηχανές που έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης. Όμως δυστυχώς το σύστημα που επικοινωνεί μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των Ταμιακών Μηχανών παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να θεωρούν ότι οι ταμιακές τους διαβιβάζουν τα δεδομένα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό να μην συμβαίνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και για τους λογιστές, οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά να ελέγχουν αυτό το πράγμα, αλλά δέχονται καθημερινά την επιβάρυνση και
τα προβλήματα των επιχειρήσεων και πόσο μάλιστα και οι επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει, έχουν ένα τεράστιο γραφειοκρατικό κόστος, να ελέγχουν καθημερινά τη διαβίβαση αυτών. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Ήδη συζητιέται ότι ίσως να δοθεί μία παράταση στην επιβολή των προστήμων σχετικά με αυτή τη διαδικασία. Όμως θα ήθελα να ευχηθήσω την προσοχή σε όλους τους επιχειρηματίες ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Να πιάσουμε τώρα και την επόμενη θεματική. Ποια είναι η επόμενη θεματική? Είναι τα τέλη κυκλοφορίας 2023, τα ποσά, τι γίνεται με την ακινησία και αναφορικά με το πρακτικό σκέλος της διαδικασίας μέσω του TaxisNet. Πλησιάζει το τέλος του έτους και εκτός των άλλων υποχρεώσεων που τρέχουν, όπως είναι ο χώρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ, ό,τι έχει μείνει ακόμα απλήρωτο από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, έρχονται να προστεθούν και τα τέλη κυκλοφορίας. Υπάρχει μια πληροφορία ότι γύρω στα μέσα Νοεμβρίου η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη, προκειμένου οι φορολογούμενοι να εισέλθουν στο mycard.gr με τους κωδικούς τάξης και να μπορούν να εκτυπώσουν τα ειδοποιητήρια και στη συνέχεια να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2023. Αυτό που πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή είναι όσοι δικαιούνται κάποια απαλλαγή, είτε λόγω αναπηρίας, είτε για κάποιο άλλο λόγο, και για κάποιο λόγο αυτό δεν έχει ληφθεί υπόψη του, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογικά να λάβουν αυτή την απαλλαγή. Για τους υπόλοιπους τώρα, θα πρέπει, αφού προμηθευτούν το ειδοποιητήριο, όπως σας είπα, μέσα από την εφαρμογή mycard.gr, να κάνουν την πληρωμή μέχρι τέλος του χρόνου, εκτός αν δοθεί κάποια παράταση που δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, μέσω των τραπεζών. Όσοι δεν έχουν θέσει θέλουν να θέσουν το αυτοκίνητό τους σε ακινησία προκειμένου να μην πληρώσουν αυτά τα τέλη κυκλοφορίας, θα πρέπει μέσα από την ίδια εφαρμογή να δηλώσουν την ακινησία του οχήματος. Δεν χρειάζεται πλέον να καταθέσουν τις πινακίδες στην εφορία όπως γινόταν παλιά. Μπορούν να τις κρατήσουν στο σπίτι τους. Αυτό όμως που πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουν είναι ότι κατά την δήλωση της ακινησίας δηλώνουμε συγκεκριμένη διεύθυνση όπου θα είναι σταθμευμένο το αυτοκίνητο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν δεν εντοπιστεί και το αυτοκίνητο, θα πρέπει να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας προς αυξημένα με το αντίστοιχο πρόστιμο. Κύριε Καφτάκη, ένα γρήγορο σχόλιο αναφορικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις, περιληπτικά όσο μπορούμε βέβαια, μέχρι το τέλος του έτους. Πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για ποιες περιπτώσεις ακόμα? Τρέχουν ακόμα δόσεις του φόρου εισοδήματος, τρέχουν δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Για τις επιχειρήσεις υπάρχει υποχρέωση επιστροφής των επιστρεπτέων προκαταβολών που έχουν λάβει. Είναι οποιοσδήποτε ρυθμίσεις ενδεχομένως έχει κάποιος κάνει. Τώρα, αν αυτό το πράγμα το δούμε και στο γενικότερο περιβάλλον το οικονομικό που υπάρχει, με ένα ενεργειακό πρόβλημα σοβαρό, το οποίο τον χειμώνα αναμένεται ότι θα επιδεινωθεί, καταλαβαίνουμε ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση, γιατί όλα αυτά συσσωρεύονται προς το τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Κύριε Καφτάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.